Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας και βγαίνει πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή μας τον Product Manager της Volvo, τον κύριο Νίκο Κακαβούλη. Κύριε Κακαβούλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας. Είμαστε καλά? Μια χαρά. Έχουμε γυρίσει, έχουμε επιστρέψει από ένα κουραστικό τριήμερο, τετραήμερο στην όμορφη Χαλκιδική, λανσάροντας το καινούργιο 640 Recharge Pure Electric, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volvo. Κουραστικό. Εγώ θα τα έλεγα ιδιαίτερο και πολύ όμορφο, κακά τα ψέματα. Και ειδικά όταν βρισκόσαστε στη Χαλκιδική και μάλιστα στο Sunny Resort. Ζηλεύουμε, κακά τα ψέματα, ζηλεύουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, έτσι. Είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, οι Σουηδοί πάλι κάναν το θαύμα τους. Κακά τα ψέματα. Έχουν πει πολλά και έχουν καταφέρει πολλά και μάλιστα σε πράγματα τα οποία δεν τους πιστεύαμε στην αρχή, και όμως αποδεικνύουν ότι με πλάνο και μεθοδικότητα που έχουν οι Σουηδοί μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Πριν πάμε στο ηλεκτρικό, το Volvo το 640, πάμε λίγο να πούμε το λόγο για τον οποίο πλέον θα κινούμαστε ηλεκτρικά από τους Σουηδούς, γιατί έχουν θέσει κάποιους στόχους, κακά τα ψέματα. Καταρχάς, να πω ότι στη Volvo η βιωσιμότητα, γιατί για αυτό το κυρίως θέμα μιλάμε, είναι εξίσου σημαντική όσο και η ασφάλεια. Και γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τι θα πει ασφάλεια στη Volvo. Προφανώς δεν ξυπνήσαμε έτσι μια μέρα να πούμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια στρατηγική, όπως αναφέρατε και εσείς, η οποία, αν θέλετε, εκτιλήσεται πριν από τουλάχιστον 15 χρόνια, να σας πάω πιο πίσω, και έχει θέσει ένα σημαντικό στόχο. Η μάρκα μας θέλει το 2040, η εταιρεία μας, να είναι κλιματικά ουδέτερη. Και δεν σταματά μόνο σε αυτό το σημείο, θέλει επίσης παγκοσμίως και το δίκτυο πωλήσεων να είναι κλιματικά ουδέτερο, όπως επίσης και οι προμηθευτές μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άμεσα. Mm-hmm. Αν θέλετε έτσι και μπαίνουμε κατευθείαν ίσως σε μια πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα σας πω ότι τουλάχιστον από το 2008 όλα μας τα ευρωπαϊκά εργοστάσια λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι κάτι εφήμερο, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, είναι κάτι που σε επίπεδο στρατηγικής έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πίσω. Ακριβώς. Μάλιστα πριν από πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες θα έλεγα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο που έχουμε στο Chengdu της Κίνας ανακοίνωσε ότι τροφοδοτείται 100% από κλιματικά ουδέτερη ηλεκτρική ενέργεια. Και πρόσφατα, άλλο ένα έτσι νέο ενδιαφέρον, είναι ότι το εργοστάσιο της Torslanda στην Σουηδία απέκτησε περιβαλλοντική ουδετερότητα πριν από μερικές εβδομάδες. Οπότε οι Σουηδοί το λένε και το κάνουν, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια, όταν ανακοίνωσαν πολλά πράγματα οι Σουηδοί και στο θέμα της ασφάλειας, δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, αλλά και ότι δεν θα έχουμε νεκρό άνθρωπο μέσα από ένα αυτοκίνητο Volvo. Κάποιοι σαστήσαμε και λέμε τι λένε αυτοί οι Σουηδοί, και όμως καταφέρουν στην πάροδο του χρόνου να το αποδεικνύουν κιόλας. Και επειδή έχω βερθεί επάνω στη Volvo, στο Göteborg, στην έδρα της Volvo, η φιλοσοφία τους και γενικά των ανθρώπων εκεί που δουλεύουν είναι τελείως διαφορετική. Τους νοιάζουν αυτά τα πράγματα, η κλιματική αλλαγή, η ρήπη. Δεν είναι απλά έτσι να τα λέμε στον κόσμο και να κάνουμε εντύπωση. Είναι πια, το γνωρίζετε και εσείς, είναι ένα κομμάτι των αξιών της μάρκας. Ακριβώς. Και η βιωσιμότητα και η ασφάλεια. Οι στόχοι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν σταματούν μόνο στο 2040, γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε μια κλιματική ουδετερότητα μέχρι τότε, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε. Απλά να σας αναφέρω ότι το 2030 θέλουμε να έχουμε 100% πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και αν πάμε και 5 χρόνια νωρίτερα, το 2025, θα θέλαμε σαν μάρκα, και θεωρούμε ότι είναι και ρεαλιστικός ο στόχος αυτός, να πουλάμε κατά 50% ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κατά το υπόλοιπο 50% plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Και μάλιστα στην Ελλάδα, επειδή μας αρέσουν οι προκλήσεις και έχουμε και αρκετά πολύ καλή παρουσία στον ελληνικό χώρο ως μάρκα, έχουμε ανεβάσει πιο ψηλά τον πύχη και έχουμε θέσει έναν ακόμα μεγαλύτερο στόχο. Θα θέλαμε το 2025 να πουλάμε 70%
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 30% plug-in hybrid. Επειδή αυτή η απόφαση είναι τολμηρή, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ τολμηρή για τη χώρα μας και βλέπω εκεί ο κύριος Γιαννουσάς, ο πρόεδρος της Volvo, έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους. Θα το καταφέρετε, γιατί είναι δύσκολο και ειδικά στην ελληνική αγορά. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι. Οι στόχοι είναι καταρχάς για να πιάνονται. Σωστά. Δεν είναι εύκολοι οι στόχοι, είναι πρόκληση για εμάς. Από πίσω κρύβεται μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Έχουμε ήδη καταφέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα σαν μάρκα τα προηγούμενα χρόνια στην ελληνική αγορά. Για παράδειγμα θα σας πω ότι το 2020 ήμασταν η νούμερο ένα μάρκα στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Είχαμε ένα μερίδιο αγοράς κοντά στο 30%. Σκεφτείτε δηλαδή ότι πέρσι ένας στους τρεις αγοραστές plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα αγόρασε Volvo. Επίσης, να γνωρίζετε ότι το 2020 45% των πωλήσεών μας ήταν plug-in υβριδικά. Δηλαδή, αν θέλετε, βρισκόμαστε ήδη σε μια πολύ καλή απόδοση, σε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα που μας δίνουν ενθάρρυνση να προχωρήσουμε σε τέτοιους στόχους. Θεωρούμε ότι και το plug-in υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Άρα δεν είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει και εμείς να δουλεύουμε ξαφνικά ένα πρωί, όπως είπα. Έχει γίνει μια μεθοδική δουλειά, πιστεύουμε πάρα πολύ στο προϊόν, πιστεύουμε στη μάρκα και θεωρούμε ότι θα πιάσουμε αυτό το στόχο. Το θέμα είναι ότι τα plug-in hybrid μοντέλα, όπως το είπατε, είναι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, είναι πιο, να το πούμε, εύκολο στο να πουληθούν από το ένα ηλεκτρικό. Και τώρα να έρθουμε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και στο Volvo το XC40 το Recharge. Για να πάμε λίγο στα ηλεκτρικά εκεί. Τι ήρθε το καινούργιο μοντέλο, τι φέρνει, τι νέα τεχνολογία πλέον, για να γνωρίζει και ο κόσμος που έχει φτάσει πλέον η μάρκα. Αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο μας μοντέλο XC40 αμιγώς ηλεκτρικό. Είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας. Περιλαμβάνει ένα πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών, οι οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουν να υιοθετούνται και στα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Θα ήθελα, αν θέλετε, να ξεκινήσω από την καρδιά του μοντέλου, η οποία είναι ο ηλεκτροκινητήρας και η μπαταρία. Καταρχάς να πούμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται σε μία έκδοση τετρακίνητη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε άξονα, συνολικής ροπής 660 νιουτόμετρα. Και όπως γνωρίζετε, λόγω της ηλεκτροκίνησης αυτή η εντυπωσιακή ροπή αποδίδεται σχεδόν από τις 0 στροφές. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει επιτάχυνση στα 0-100 χιλιόμετρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι μιλάμε για ένα όχημα το οποίο έχει αγωνιστικές επιδόσεις. Ακριβώς. Αν πάμε πάλι στην μπαταρία, πρόκειται για μια μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 78 κιλοβατορών, η οποία μπορεί να φορτίσει σε τάχη φορτιστή από 0 έως 80% σε μόλις 40 λεπτά. Επίσης μπορεί να φορτίσει σε ένα τριφασικό wallbox 11 kW μέγιστης ισχύως σε 8 ώρες από 0 έως 100% φόρτιση μπαταρίας. Και επιτρέψτε μου ότι ο πιο ρεαλιστικός, αν θέλετε, χρόνος φόρτισης δεν θα είναι 8 ώρες, θα είναι κάτι λιγότερο από 6 ώρες. Γιατί όπως συμβαίνει και στα κινητά μας τηλέφωνα, δεν περιμένουμε η μπαταρία να φτάσει στο 0%, θα τη φορτίσουμε αρκετά παραπάνω, στο 10%, στο 20%, και δεν θα τη φορτίσουμε και στο 100%, εκτός και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια μεγάλα ταξίδια, που ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πάλι αυτό που λέω είναι και υπό αμφισβήτηση. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να τη φορτίζει σε χαμηλότερη κατάσταση φόρτισης και πιο συχνά, ανάλογα το ταξίδι του. Για πάμε τώρα λίγο τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πριν να χωρίσουμε, να πάμε λίγο στις επιδόσεις. Έδωσε η Volvo στο XC40 αυτό το SUV 408 άλογα, 660 νιμόμετρα ροπής. Είναι πολύ δυνατά τα νούμερα για ένα τέτοιο SUV, και το οποίο τουλάχιστον μπόρεσε και το προσάρμοσε όλο το αυτοκίνητο ώστε γιατί τα νούμερα είναι λίγο δύσκολα. Το να μπορέσει κάποιος πλέον να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο με αυτές τις δυνατότητες και αυτές τις επιδόσεις. Να το οδηγήσει, δηλαδή, αυτό που δίνει η Volvo, το να ευχαριστιέσαι να οδηγείς, γιατί μπαίνοντας σε ένα Volvo, το πρώτο πράγμα που ευχαριστιέσαι είναι το να οδηγείς ένα Volvo.
αν έδωσε την ίδια ευχαρίστηση και την ίδια απλότητα για να μπορέσει κάποιος να οδηγήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο ηλεκτρικό με 408 άλογα και 66 κιλά ροπής. Πολύ καλή ερώτηση. Το αυτοκίνητο θα έλεγα ότι έχει και ακόμα πιο απολαυστική οδήγηση σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά ή τα plug-in hybrid. Αυτή η απίστευτη ροπή στην περίπτωση που πατάμε τον γκάζι είναι μοναδική. Είπατε και μόνο σας, αυτές οι επιδόσεις είναι αρκετά εντυπωσιακές. Επίσης να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο όχημα έχει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στις τροφές και γενικά στην κίνηση εντός πόλης, όπως επίσης και στις εθνικές οδούς. Αυτό που ίσως έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι υπάρχει και μια λειτουργία One Pedal Drive. Είναι μια εξελιγμένη λειτουργία ανάκτησης ενέργειας πέδησης, όπου δίνει ενέργεια πίσω στην μπαταρία και της δίνει τη δυνατότητα στην μπαταρία να αυξήσει την αυτονομία της. Ίσως θα μιλήσουμε αργότερα για τις αυτονομίες. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε μια οικονομική και οικολογική οδήγηση. Μάλιστα. Σε επίπεδο, αν θέλετε να προσθέσω ότι πέρα από όλες αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις, οι μηχανικοί της Volvo έχουν εξελίξει τρομερά την ασφάλεια. Όπως υπόθηκε και στην αρχή, δεν νοείται Volvo το οποίο να μην βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Έχουν αλλάξει τη δομή που αφορά την παθητική ασφάλεια του οχήματος. Έχουν προσθέσει σε κάποια σημεία, έχουν ενισχύσει κάποια συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την εμπρός και πίσω ζώνη παραμόρφωσης, όπως επίσης και τον κλωβό της καμπίνας επιβατών, την έχουν ενισχύσει με ασφάλι υψηλής αντοχής. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ένα ηλεκτρικό όχημα ζυγίζει, το δικό μας συγκεκριμένα, ζυγίζει περίπου 2.150 κιλά. Άρα καταλαβαίνετε ότι η δύναμη πρόσκρουσης που ασκείται κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος είναι μεγαλύτερη από ότι σε ένα συμβατικό όχημα. Απλά έτσι πληροφοριακά να σας πω ότι η μπαταρία των 78 κιλοβατορών ζυγίζει 500 κιλά περίπου. Μάλιστα. Οπότε και εκεί έχουν εξελίξει πάρα πολύ τη δομή, έτσι ώστε τα στάνταρτ να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο αγοραστής πραγματικά να αγοράζει ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Είναι αυτό που ξεκινάνε οι Σουηδοί. Πρώτα ξεκινάνε με την ασφάλεια των επιβατών στο αυτοκίνητο και μετά με όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή, είναι απίστευτη η φιλοσοφία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, τους βγάζουμε το καπέλο πολλές φορές και πολλές εταιρείες προσπαθούν να μιμηθούν τη Volvo και καλά κάνουν, γιατί είναι η πρώτη ασφαλής αυτοκίνητα στον κόσμο. Πάμε λίγο με τεχνολογία. Τι μας φέρνει, εκτός από το ηλεκτρικό, τι μας φέρνει η τεχνολογία για κάποιον ο οποίος θα αποκτήσει το μοντέλο? Να πω άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας, το οποίο αν θέλετε είναι συνυφασμένο και με την ασφάλεια που πρότινος μιλάγαμε, είναι η καινούργια πλατφόρμα συστημάτων υποβοήθησης. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα η οποία αναπτύχθηκε πρώτη φορά στο X40 Richard Pure Electric και θα αρχίσει και αυτή σταδιακά να υιοθετείται και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας μας. Αφορά μια διαφορετική αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει, έχουν τοποθετηθεί, ας το πω έτσι, τα ραντάρ, η κάμερα και η μονάδα ελέγχου όλων αυτών των συστημάτων σε διαφορετικά σημεία του αυτοκινήτου και τις επιτρέπουν αυτής της πλατφόρμας να βελτιώσει τα υφιστάμενα συστήματα υποβοήθησης που έχει, όπως επίσης και να αναπτύξει νέα. Και η ακρίβεια είναι ότι η ανάπτυξη των νέων αυτών συστημάτων υποβοήθησης θεωρούμε ότι θα αποτελέσει και το επόμενο βήμα για εμάς προς την αυτόνομη οδήγηση. Άρα για εμάς αυτή η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή ίσως για τους ακροατές σας δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, απλά θα πω ότι για πρώτη φορά σε μοντέλο της Volvo έχουν τοποθετηθεί 27 συστήματα υποβοήθησης στον βασικό εξοπλισμό. Είναι πραγματικά ολόκληρη η νέα πλατφόρμα υποβοήθησης οδήγησης τοποθετημένη στο βασικό εξοπλισμό αυτού του μοντέλου. Ίσως αν κάναμε μια διαφορετική συζήτηση θα θέλαμε μια άλλη εκπομπή για να αναπτύξουμε όλα αυτά τα συστήματα υποβοήθησης που θα έπαιρνε χρόνο. Εγώ θα έλεγα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα βρίσκονται στον βασικό εξοπλισμό. Δεν έχει μείνει κάποιο έξω. Και δεν το κάνανε τυχαία οι Σουηδοί. Είναι το μόνο σίγουρο ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνανε τυχαία. Να βάλουν και τα 27 συστήματα στο βασικό εξοπλισμό ενός αμυγού ηλεκτρικού μοντέλου. Όλα αυτά συνυφάζονται στο να πάρει κάποιος να αγοράσει το μοντέλο και να νιώθει ασφάλεια.
Κακά τα ψέματα. Νιώθει ασφάλεια να ξέρει ότι οδηγάει ένα Volvo και, και οτιδήποτε συμβεί στο δρόμο θα νιώθει ασφαλής και δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε τι προσφέρει το νέο μοντέλο, εγγύηση, σέρβις, τιμές, να πούμε και για αυτά. Κύριε Κοτσάνη, αν έχουμε χρόνο θα ήθελα λίγο να σταθώ και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο αφορά τα συστήματα τηλεματικής και συνδεσιμότητας, το οποίο ίσως δεν αναφέρθηκε και θεωρώ ότι είναι ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια του νέου αυτού μοντέλου. Πραγματικά η Volvo έχει ανοίξει, έχει διαγράψει μια νέα εποχή πια με το καινούριο σύστημα infotainment, το οποίο έχει λειτουργικό Android by Google. Πριν από κάποιο καιρό, αν θυμάστε και εσείς, επικοινωνούσαμε ότι το σύστημα infotainment είναι η προέκταση του κινητού μας τηλεφώνου. Τώρα πια με αυτό το καινούριο infotainment σύστημα δεν είναι απλά η προέκταση του κινητού μας τηλεφώνου, είναι το ίδιο μας το κινητό τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητό μας. Έχει γίνει μια πολύ καλή συνεργασία με την Google. Έχουμε φτιάξει ένα infotainment σύστημα το οποίο έχει τρομερό HMI, Human Machine Interface, μοναδικό στην κατηγορία του, όπου δίνει τρομερές δυνατότητες στον χρήστη. Είναι αξιόπιστο, είναι δοκιμασμένο, όλοι γνωρίζουμε την Google, είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών συνδεσιμότητας, γνωρίζουμε σχεδόν όλοι τις εφαρμογές. Κάποιες από αυτές θα ήθελα να σταθώ έτσι επιγραμματικά. Καταρχάς υπάρχει μέσα στο σύστημα infotainment το Google App Store, που είναι μια εφαρμογή που μας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσουμε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Φυσικά τις εφαρμογές που για λόγους ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς μέσα στο όχημα, έτσι, ακριβώς, το τονίζω αυτό. Υπάρχει μια άλλη εφαρμογή, η Google Maps, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει ακροατής ή χρήστης αυτοκινήτου ο οποίος να μην έχει χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Όπως επίσης υπάρχει και το εξελιγμένο Voice Control, Google Assistant, όπου και εκεί το Artificial Intelligence έχει αναπτύξει το voice control και το έχει φτάσει σε εξαιρετικά επίπεδα. Μπορεί ο χρήστης να μιλάει ελεύθερα όπως μιλάμε εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή και το voice control να του απαντάει και να δέχεται εντολές σε ένα φυσικό τρόπο έκφρασης από τον οδηγό. Αργό που λέμε δηλαδή, στην αργό όσο γίνεται να μπορεί να μιλάει πιο άνετα και να... Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε «Hey Google, άνοιξε μου το air condition, πήγαινε με στη Θεσσαλονίκη, βρες μου ένα κοντινό σημείο που βρίσκομαι, κοντινό σημείο φόρτισης». Και όλα αυτά η Google τα απαντάει και κατευθείαν αντιδρά μέσα από το σύστημα infotainment και εξυπηρετεί τον οδηγό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Κάποια στιγμή όταν το οδηγήσετε μπορείτε να πείτε «Hey Google, πες μου ένα ανέκδοτο, πες μου ένα αστείο» και η Google θα σας απαντήσει. Μιλάμε για τέτοιο εξελιγμένο σύστημα όπου υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός διάδρασης μεταξύ του χρήστη και του αυτοκινήτου. Και φυσικά αν θέλετε η Volvo δεν έχει σταματήσει εκεί. Μαζί με το infotainment σύστημα δίνει και ένα πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στον βασικό εξοπλισμό του μοντέλου, που περιλαμβάνει τέσσερα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι οι υπηρεσίες Volvo On Call, όπως τις ξέραμε μέχρι πρότινος, πριν από μερικές μέρες άλλαξαν ονομασία και ονομάζονται Volvo Cars. Είναι απομακρυσμένες υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου. Μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο ορισμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Και αυτά που ενδιαφέρουν την ηλεκτροκίνηση, θα έλεγα, είναι δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο μπορούμε να σετάρουμε θερμοκρασία του κλιματισμού και να ανοίξουμε τον κλιματισμό πριν μπούμε στο αυτοκίνητο. Κάτι που σκεφτείτε για παράδειγμα ότι 11 η ώρα εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά μου, το αυτοκίνητο βρίσκεται κάτω από τον ήλιο και η καμπίνα είναι πάρα πολύ ζεστή. Μπορώ εγώ να σετάρω 10-15 λεπτά πιο πριν, λειτουργεί ο κλιματισμός και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο έχοντας ένα δροσερό περιβάλλον. Και άλλο εξίσου σημαντικό για την ηλεκτροκίνηση είναι ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε το χρόνο και την ώρα φόρτισης του αυτοκινήτου, της μπαταρίας. Μπορώ δηλαδή για παράδειγμα εγώ στις 7 η ώρα να θέλω να κάνω ένα ταξίδι μακρινό και να ζητήσω λοιπόν μέσα από το smartphone μου
να προγραμματίσω καλύτερα τη φόρτιση της μπαταρίας, να ξεκινήσει από τις 1 η ώρα το βράδυ και να σταματήσει στις 6, όπου εκεί συνήθως είναι και νυχτερινό το τιμολόγιο και έχω και χαμηλότερο κόστος κιλοβατόρας. Και πάμε τώρα για όλο αυτό, λοιπόν, για όλο αυτό το πακέτο, γιατί πλησιάζει και η ώρα και θα πρέπει να πάμε στο ρυθμό διάλειμμα, να πούμε όλη αυτή η τεχνολογία, όλο αυτό το νέο μοντέλο, τιμές, από πού ξεκινάνε και τι σέρβει και τι εγγύηση έχει για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οι τιμές, καταρχάς να πούμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται σε δύο εκδόσεις. Μία έκδοση στάνταρ που, όπως περιγράψαμε εδώ και αρκετή ώρα, πρόκειται για μία πάρα πολύ πλούσια έκδοση που περιλαμβάνει πάρα πολλά συστήματα στο βασικό εξοπλισμό και η τιμή ξεκινάει από 58.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει το κάτι παραπάνω, μπορεί να πάρει την upgrade έκδοση, η οποία περιλαμβάνει και κάποιες παραπάνω ηλεκτρικές ρυθμίσεις, όπως ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή ή ηλεκτρικά καθίσματα, premium ηχοσύστημα Harman Kardon. Οπότε η τιμή μπορεί να φτάσει και τις 62.000 ευρώ. Σε αυτές τις δύο τιμούλες... Μέσα σε αυτή την τιμή... Ναι, μέσα σε αυτή την τιμή και είστε στα 58 ή στα 62, υπάρχει, είναι η έκδοση με τα 408 ύπους, δεν αλλάζει κάτι. Και με τους 78 κιλοβατόρες μπαταρία. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Συνεχίστε. Φυσικά να πούμε ότι μέσα σε αυτή την τιμή, για να έχει ο πελάτης το κεφάλι του ήσυχο, περιλαμβάνονται 3 χρόνια σέρβις και 5 χρόνια εγγύησης. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε αναπτύξει και ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και premium πακέτο μεικτής ασφάλισης σε συνεργασία με την Allianz, που υπάρχει ένα παγκόσμιο συμβόλαιο, έτσι ώστε ο πελάτης, αν θέλει, κατόπιν κόστους, να έχει επιπλέον υπηρεσίες. Μάλιστα. Αυτό πολύ καλό. Ένα τελευταίο ίσως που αξίζει να πούμε είναι ότι λόγω των τιμών αυτών το αυτοκίνητο και οι δύο του εκδόσεις επιδέχεται την επιδότηση του κινού με ηλεκτρικά, του προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων που ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2020 και μπορεί να λάβει όφελος 6.000 ευρώ. Άρα σκεφτείτε ότι σε αυτές τις τιμές που σας ανέφερα μπορούμε να έχουμε όφελος 6.000 ευρώ, οπότε η τιμή μειώνεται περαιτέρω. Μάλιστα. Και να πούμε ότι πλέον είναι διαθέσιμη και παραγγελία online από το site της Volvo, έτσι δεν είναι? Είναι διαθέσιμη και παραγγελία. Τα πρώτα αυτοκίνητα στις εκθέσεις μας θα έρθουν τον Ιούλιο, πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας, οπότε μπορούν να πάνε να κάνουν κάποιο test drive και να δουν και το αυτοκίνητο από κοντά. Και οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Α, μάλιστα, σύντομα. Κύριε Κακαβούλη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και είπαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volvo και ελπίζω να σας έχουμε σύντομα με νέα, με τα υπόλοιπα νέα της Volvo, τα οποία πλέον έρχονται και είναι καταιγιστικά. Κακά τα ψέματα, Σουηδοί έρχονται με πολλά αυτοκίνητα και να παρουσιάσουν. Έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα στην πορεία. Ελπίζω να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή για αυτά. Υπάρχουν πολλά νέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έγινε, κύριε Καβούλη. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια.